Το 10η Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών και νοσηλευτριών, η 12η Μαΐου καθιερώθηκε από το 1965, οπότε και εορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής. Και όπως αναφέρεται λοιπόν έτσι για τη σημερινή ημέρα, αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής προς όλους εκείνους τους ανθρώπους που νύχτα και μέρα βρίσκονται στο πλάι των ασθενών και αποκτούν έτσι και μία πέρα από επαγγελματική σχέση, όντας νοσηλευτές και ούσες νοσηλεύτριες, και μία προσωπική σχέση με τους ασθενείς τους οποίους φροντίζουν. Και πόσο κοντά ήρθαμε κατά την περίοδο της πανδημίας με αυτούς τους ανθρώπους και αναγνωρίσαμε το ρόλο και την αξία τους και όλα όσα πράττουν βέβαια εντός ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, ίσως και λίγο καθυστερημένα η αλήθεια είναι. Και πολλά βέβαια τα δημοσιεύματα σήμερα, ναι, όπως ανέφερες και εσύ Νίκο, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά για το γεγονός ότι έχουν παραμείνει στις επάλυξεις και βρίσκονται πάντα, και αυτός είναι και ο πρώτος και η κύρια αποστολή τους, να είναι δίπλα στον ασθενή. Μάλιστα. Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Νοσηλευτών στο νομό Λασιθίου, και στην κυρία Ειρήνη Ανδρεαδάκη, είναι μέλος του Συλλόγου Νοσηλευτών στο νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Μανουσάκη, ως πρόεδρος να ξεκινήσω με εσάς. Το βασικό μήνυμα της σημερινής ημέρας ποιο είναι? Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτερες αποτελούν την καρδιά του κάθε συστήματος υγείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε, αναδεί την περίπτωση της πανδημίας, αλλά και πιο πριν, όλο το σύστημα υγείας στηρίζεται στις προσπάθειες και στους σκόπους των νοσηλευτών, που δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν ούτε την κοινωνική καταξίωση, ούτε τις συνθήκες εργασίας στις κατηγορίες, ούτε τις μισθολογικές απολαυές που έχουν σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Που πρέπει να πούμε ότι τόσο στη Μεγάλη Βρετανία, όσο και στις υπόλοιπες δυτικές χώρες, οι νοσηλευτές θεωρούνται ένα επάγγελμα πολύ ψηλά στην κοινωνική καταξίωση, αλλά και με πολύ ψηλότερες αμοιβές από ό,τι τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Κυρία Ανδρεαδάκη, τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του COVID ήρθαμε πιο κοντά. Είναι αυτό που είπα, η ετεροχρονισμένη κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών και των γιατρών, που σίγουρα είναι σπουδαίος αυτός ο ρόλος. Έστω και αργά, έστω και μετά από τόσα χρόνια, έρχεται αυτή η καταξίωση μέσω της δυσκολίας της πανδημίας. Εμείς θέλουμε αυτό το γεγονός να είναι ένα γεγονός το οποίο θα παραμείνει. Θέλουμε να αναγνωρίζετε το επάγγελμά μας, γιατί δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι λειτουργήμα. Αγαπάμε το λειτουργήμα μας. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε η ψυχή του ΕΣΥ, και ζητάμε από όλους σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα, τα οποία μέχρι στιγμής κάποια έχουν γίνει, κάποια δεν έχουν γίνει. Θέλουμε υποστήριξη και από εσάς και από τον κόσμο, και ζητάμε βοήθεια να ακουστούν τα δικαιώματά μας, τα θέλω μας. Και ο κόσμος είναι μαζί μας, σίγουρα. Κύριε Ανδρεαδάκη, πέρα από τα προβλήματα που κι εσείς αναφέρετε ότι αντιμετωπίζετε σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας, πάντα στο επίκεντρο είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσετε με τους ασθενείς σας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους νοσηλευτές και πόσο εύκολο, ας πούμε, είναι κάθε φορά να αφήνετε πίσω τους ασθενείς τους οποίους βοηθάτε και γίνονται καλά και φεύγουν από το νοσοκομείο. Αν παίρνουν κάτι δικό σας μαζί τους ή αφήνουν και σε εσάς κάτι. Το πιο σημαντικό για να νοσηλευτεί πάντα δεν είναι τόσο η οικονομική απολαβή που έχουμε. Για μας το πιο σημαντικό είναι το ευχαριστώ και το χαμόγελο που μας δίνει ο ασθενής, γίνοντας καλά και φεύγοντας από το τμήμα υγιής πλέον. Και αυτό είναι η καλύτερη και η δικιά μας ικανοποίηση. Και είναι αυτό που μας δίνει και το ένασμα να συνεχίζουμε και να προχωράμε παρά τις αδεξιότητες που υπάρχουν. Και βέβαια, κύριε Μανουσάκη, πως οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας έχουν φύγει έχοντας δίπλα τους, στο πλευρό τους, νοσηλευτές. Ναι, και μάλιστα εμείς έχουμε και ένα βίντεο στο Σύλλογος Νοσηλευτών που το αναφέρουμε αυτό, ότι οι νοσηλευτές είναι το επάγγελμα που είναι κοντά στον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι και τη στιγμή που φεύγει. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες, ότι
για τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Εγώ με την κυρία Ανδρεαδάκη είμαστε ζευγάρι. Είμαστε ένα ζευγάρι. Περιμέναμε να το πείτε εσείς, βέβαια, να μην το αποκαλύψουμε τηλεοπτικά. Ναι, και εμείς έχουμε ένα γιο τον οποίο τον έχουμε μεγαλώσει με αντίθετες βάρειες. Ο ένας πρωί, ο άλλος απόγευμα. Για να μπορούμε να μεγαλώσουμε το παιδί μας και βρισκόμασταν μόνο στα ρεπό. Και αυτό αν τύχαινε και συμπίπτανε τα ρεπό. Αυτό το που σας μεταφέρω το ζει η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Και σήμερα μια εικόνα που κυκλοφόρησε για την ημέρα των νοσηλευτών δείχνει μια νοσηλεύτρια να κάνει νοσηλεία και δύο σκιές παιδιών να την αγκαλιάζουν γιατί λείπει από τους... Είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει... είναι όλο το 24ωρο, αργίες, γιορτές, νύχτες. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να αφήνει η μάνα το παιδί τη νύχτα και να πηγαίνει για βάρδια στο νοσοκομείο, ειδικά ακόμα και όταν είναι μικρό, 1,5-2 ετών. Το καταλαβαίνουμε. Και όταν ζητάει και το ίδιο το παιδί, ιδίως στις αργίες, την πρωτοχρονιά, πάσα κτλ. Και να λέει, δεν μπορεί να πάει κάποιος άλλος στη θέση σου. Mm. Πρέπει να πας οπωσδήποτε εσύ. Και η απάντηση που του δίνεις εκείνη τη στιγμή ποια είναι? Πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και τα παιδάκια που είναι άρρωστα. Και εμείς, μακάρι να γίνει και το δικό μας το παιδάκι νοσηλευτής. Θα το θέλαμε πολύ, αν και προς το παρόν είναι 11 και θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχόμαστε τα καλύτερα. Εμείς κρατάμε ότι υπάρχει αναγνώριση από την πλευρά της κοινωνίας με κατεύθυνση στο επάγγελμά σας. Το θέμα είναι να υπάρξει αναγνώριση εμπράκτως και από την πλευρά της πολιτείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα βρισκόμαστε εμείς στα Χανιά, από τα Χανιά κάνουμε τη σύνδεση, ενώ εργαζόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, γιατί είναι το Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που γίνεται εδώ στην Κρήτη. Έχουν έρθει νοσηλευτές από όλη τη χώρα στο συνέδριο. Οπότε εκεί είναι μια ευκαιρία. Ήρθε και υπουργή. Να βρεθείτε και με τη γυναίκα σας. Περιφερειά και τα λοιπά. Οπότε είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα ζητήματα του κλάδου μας. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, κύριε Ανδρεαδάκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Και θα τα ξαναπούμε. Τους χαιρετισμούς μας. Είναι αυτή η ιστορία, δεν ήθελα να την αποκαλύψω. Αυτή η σχέση προσωπική που έχουν ο κύριος Μανουσάκης και η κυρία Ανδρεαδάκη, ζευγάρι βέβαια, και έχουν και ένα παιδάκι. Και αυτή η λαχτάρα που έχουν να υπηρετήσουν το επάγγελμά τους, λειτουργήμα είναι, επάγγελμα παύλα λειτουργήμα, και την ίδια ώρα μεγάλωσαν ένα παιδί, δημιούργησαν μια οικογένεια. Οπότε, όποιες δυσκολίες και αν μας παρουσιαστούν, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν διέξοδοι, προκειμένου να προσπεράσουμε το κάθε τι.